Επιστρέψαμε τελευταίο μέρος σημερινής πρωινής έκδοσης και πάμε να δούμε αυτό που προαναφέραμε σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών που είναι η σημερινή. Μαζί μας εδώ στο στούντιό μας στην πρωινή έκδοση φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Τσαουσάκο, πρόεδρο του Παρατήματος ΕΣΥΝ Χανίων του Εθνικού Συμβουλίου Κατά των Ναρκωτικών και τον κύριο Μιχάλη Φράγκο Μιχαλάκη, Γενικό Γραμματέα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Τσαουσάκο, να ξεκινήσω με εσάς και να μας δώσετε μία εικόνα που επικρατεί σήμερα όσον αφορά τη μεγάλη αυτή μάστιγα, τα ναρκωτικά. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας το ετήσιο, όχι για να γιορτάσουμε, αλλά για να υπενθυμίσουμε αυτό το οποίο όλη η κοινωνία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την μάχη ενάντια στην μάστιγα των ναρκωτικών. Και όταν λέμε ναρκωτικά δεν εννοούμε μόνο τις εξαρτησιογόνες ουσίες, αλλά όλες τις εξαρτήσεις συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων των λεγόμενων, δηλαδή το αλκοόλ, το τζόγο, το ίντερνετ κτλ. Εμείς από την πλευρά μας διαχρονικά και όλη τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούμε δράσεις και δημοσιεύουμε διάφορες έτσι, απόψεις και θέσεις πάνω στην αντίθεσή μας και την αντιπαράθεσή μας με την εφαρμοζόμενη πολιτική της καταπολέμησης εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, των ναρκωτικών, γιατί θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με δεδομένες και τις αιτίες που το δημιουργούν, όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια, η οικονομική, η δυσπραγία που επικρατεί, θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκής η αντιμετώπιση του σε όλη την έκταση. Γι' αυτό το λόγο οι δράσεις μας δεν περιορίζονται μόνο σε ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά και σε δραστική παραστατική έτσι, δράση καθημερινή, η οποία έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει από τη μια μεριά όλη την κοινωνία και από την άλλη μεριά να ταρακουνήσει, αν θέλετε, τους ηθήνοντες, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε όποιο επίπεδο και αν κινούνται, να αντιμετωπίσουν πρακτικά το πρόβλημα αυτό. Γύρω μας καθημερινά βλέπουμε το τι γίνεται στις λεγόμενες πιάτσες ή σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας με τα δημοσιεύματα τα αλλεπάλληλα τα οποία έχουν σαν αντικείμενο τις ουσίες και τις διάφορες εξαρτήσεις και λυπάμαι που το λέω αλλά η αντιμετώπιση από τους ηθήνοντες είναι κατώτερη των προσδοκιών μας. Και όταν λέω προσδοκιών μας, σαν φορέας Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, όλο αυτό το διάστημα από το 2002 που δραστηριοποιούμαστε στα Χανιά και τρεις δεκαετίες πανελλαδικά, ο στόχος μας εκτός από την ενημέρωση είναι και η δράση μας για να δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης στεγνά, τα οποία δίνουν και την μόνιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί και στα Χανιά. Το παλεύουμε ήδη εδώ και 10 χρόνια σχεδόν. Και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί. Και όχι μόνο για τα Χανιά, αλλά για τη Δυτική Κρήτη. Και θεωρώ απαραίτητη την ευαισθητοποίηση όλων και, εν πάση περιπτώσει, και τη δέσμευση όλων των αρμοδίων προς το στόχο αυτό και το σκοπό αυτό. Κύριε Φράγκο Μιχαλάκη, τα στοιχεία σήμερα τι δείχνουν? Έχουμε αύξηση των χρηστών? Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και από το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών και από το ΚΕΘΕΑ και από διάφορους οργανισμούς. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών, που κυρίως στον παρόδο θεωρούμε ότι δεν είναι μια ασθένεια όπως τείνουν να το εμφανίσουν συχνά ορισμένοι, προχωρώντας μετά ένα βήμα παραπέρα και θεωρώντας ότι αντιμετωπίζεται λοιπόν καθαρά με ιατρικές διαδικασίες, δεν είναι λοιπόν μια ασθένεια, είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα των ναρκωτικών λοιπόν έχει συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί, εκτιμηθεί στο παρελθόν μέσα από πολλές μελέτες που έχουν γίνει. Και από τη στιγμή που οι αιτίες αυτές, κατά την τρέχουσα περίοδο την οποία ζούμε και στην Ελλάδα και διεθνώς, θα έλεγα, δηλαδή σε αυτή τη φάση της έντονης κρίσης του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε,
Επειδή οι αιτίες αυτές ενισχύονται και το πρόβλημα διωγγώνεται. Μεταξύ των αιτιών είναι πρώτα-πρώτα η ανεργία, η εξαθλίωση σημαντικών τμήματων του πληθυσμού γενικά και όχι μόνο επιμέρους μικρών θυλάκων μέσα στον πληθυσμό. Οι δύσκολες καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα στις παρούσες συνθήκες, θα έλεγα, όλα αυτά αποτελούν ένα υπόστρωμα θετικό για το να φουντώσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Και αυτό παρατηρείται μετά μέσα από διάφορες στατιστικές, οι οποίες καταγράφουν, ας πούμε, φαινόμενα ποσοτικής αύξησης της χρήσης ουσιών, και όχι μόνο αυτό. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και θα ήθελα να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό, είναι ορισμένες πλευρές της χρήσης ουσιών. Εγώ θα πρέπει να σου πω στη χρήση ουσιών, δηλαδή αυτό που κλασικά ονομάζουμε τοξικομανία, αφήνοντας προς στιγμή τουλάχιστον εκτός συζήτησης τις εξαρτήσεις από το αλκοόλ, το τζόγο, το ίντερνετ, που και αυτές είναι σοβαρά, και αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, αλλά για να εστιάσουμε σήμερα στο θέμα των ναρκωτικών αυτών καθεαυτών. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η ποσοτική διεύρυνση του προβλήματος, είναι και ορισμένες, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ποιοτικές αλλαγές που είναι άκρως επικίνδυνες. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα παρατηρείται ότι ρίχνουν στην πιάτσα, οι έμποροι δηλαδή, ρίχνουν στις πιάτσες ναρκωτικά τα οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Παρασκευάζονται τούτη τη στιγμή διάφορα συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία χρησιμοποιούν συχνά ως πρώτη ύλη ουσίες οι οποίες είναι καταστροφικές για τον οργανισμό. Το περίφημο σίσα, ας πούμε, το οποίο πριν από μερικά χρόνια με άλλη ονομασία έχει κυκλοφορήσει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, διαδίδεται σήμερα στις πιάτσες της Αθήνας και έχει ως πρώτη ύλη τα υγρά της μπαταρίας. Διάφορα άλλα ναρκωτικά, συνθετικά πάντα, έτσι, χρησιμοποιούν και αυτές διάφορες επικίνδυνες ουσίες για να παρασκευαστούν, πέρα βέβαια από την καθαρά ναρκωτική ουσία που χρησιμοποιούν, που καθιστούν πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γιατί λοιπόν κυκλοφορούν στην πιάτσα πιο εύκολα ίσως από τα κλασικά ναρκωτικά? Διότι είναι πολύ φθηνότερα. Είναι πολύ φθηνότερα και σε συνθήκες κρίσης λοιπόν, που ακόμα και οι χρήστες δυσκολεύονται να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται για να πάρουν τη δόση τους, καταφεύγουν σε τέτοιου είδους ναρκωτικά. Είναι λοιπόν μια σημαντική αλλαγή που έχει επέλθει στο τομέα αυτό, του είδους των ουσιών δηλαδή. Συνδυαστικά με αυτό θα αναφέρω ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότερες ουσίες, εκτός από αυτές τις πολύ επικίνδυνες που ανέφερα, και διάφορες άλλες ουσίες, ποικίλες ουσίες, που είναι και αυτές συνθετικές και οδηγούν έτσι στο να είναι δύσκολη η ανίχνευσή τους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό φαινόμενο είναι ότι διακινούνται συχνά μέσω του ίντερνετ, μέσω διαδικασιών δηλαδή τηλεπολίσεων, διακινούνται ουσίες οι οποίες και αυτές είναι εξαρτησιογόνες, είναι ναρκωτικές. Ένα άλλο φαινόμενο που είναι πολύ σημαντικό στις εξελίξεις είναι το ότι παρατηρείται πως διακινούνται προϊόντα που χρησιμοποιούν συνθετικά συνθετικές ουσίες, αλλά που προκαλούν τα ίδια αποτελέσματα, έχουν τις ίδιες επιδράσεις με την κάναβη, και αυτές οι ουσίες συχνά ψεκάζονται ή αναμειγνύονται με βότανα και πολλούνται ως νόμιμα διεγερτικά. Δηλαδή παρατηρούμε μια σειρά, ας πούμε, από αλλαγές οι οποίες πέρα από την ποσοτική αύξηση αποτελούν καινούργια φαινόμενα τα οποία καθιστούν τη χρήση ουσιών και ιδιαίτερα τη χρήση από εξαρτημένα άτομα πολύ πιο επικίνδυνα από ό,τι στο παρελθόν. Μάλιστα. Και απέναντι σε αυτό, θα μου επιτρέψετε μόνο μια κουβέντα να πω και ίσως να επανέλθουμε εδώ στη συνέχεια. Απέναντι σε αυτό παρατηρούμε, απέναντι δηλαδή στη διόγκωση και στην όλο και πιο σοβαρή τροπή που παίρνει το πρόβλημα των ναρκωτικών, παρατηρούμε ότι η πολιτεία και εδώ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αντί για να κάνει ακόμα πιο έντονες προσπάθειες, αντιθέτως ακολουθεί μια πορεία μείωσης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, μείωσης των κέντρων πρόληψης, μείωσης γενικά των δράσεων εκείνων που χρειάζεται να αναπτυχθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ναρκωτικών.
Ήταν και η επόμενη μου ερώτηση, κύριε Φραγκομιχελάκη, και προς τον κύριο Τσαουσάκο. Απλώς μας έδωσε την πρώτη γεύση, την πρόγευση ο κύριος Φραγκομιχελάκη, κύριε Τσαουσάκο, ότι δυστυχώς αντί να καλυτερεύει το όλο πράγμα σχετικά με τη βοήθεια του κράτους προς τον τομέα, προς το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών και σε άλλους φορείς οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια πολλές φορές να σώσουν αυτά τα παιδιά αυτές τις καταστάσεις, αυτή την κατάσταση, βλέπουμε, όπως είπε ο κ. Φραγκομιχελάκης, ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και το πιο ανησυχητικό, κατά την γνώμη μας, είναι ότι η προώθηση της λεγόμενης αντιναρκωτικής πολιτικής στην Ελλάδα γίνεται με ανορθόδοξο τρόπο, δηλαδή προωθώντας τα συστήματα και τις δομές υποκατάστασης με το να παρέχουν στους χρήστες οι οποίοι εντάσσονται στις λίστες αυτών των προγραμμάτων ουσίες οι οποίες τους μεταφέρουν σε μια άλλη εξάρτηση, δηλαδή όπως μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, και τους καθιστούν εν πάση περιπτώσει εξαρτημένους από τις ουσίες αυτές, αναγκάζοντάς τους στο όνομα, ας πούμε, της μείωσης της εξάρτησής τους να εντάσσονται σε μακροχρόνια προγράμματα δίθεν εξάρτησης. Και λέω το δίθεν γιατί με το να τους έχουν ενταγμένους σε αυτές τις διαδικασίες αυτόματα τους απεντάσουν από κάθε δράση κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ή εν πάση περιπτώσει δράση κοινωνική. Θεωρώ ότι ο εγκλωβισμός όλων αυτών και κύρια των νέων σε αυτές τις διαδικασίες δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ασκείται αντιναρκωτική πολιτική στην Ελλάδα, αλλά στην ουσία με την υποχρηματοδότηση που ανέφερε ο κύριος Φραγκομιχελάκης πριν των δομών αυτών, δεν γίνεται σωστά η αντιμετώπιση όλων αυτών των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη την σωστή απεξάρτηση. Και λέω σωστή γιατί όταν παρέχεις στον χρήστη εκτός από την δομή σου και την ψυχολογική υποστήριξη και την κοινωνική υποστήριξη και την προοπτική επανένταξης στο κοινωνικό γίγνεσθε, τότε του παρέχεις σωστή αντιμετώπιση του προβλήματός του. Και όχι απλώς επειδή έχεις ένα κτίριο και βάζεις δύο ανθρώπους μέσα και λες ότι παρέχεις μία θεραπευτική δράση, είσαι εντάξει. Και θεωρώ ότι η πανσπερμία αυτή των δομών που υπάρχουν πανελλαδικά δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Γιατί δημιουργούν, και πάλι το επαναλαμβάνω, το άλοθη στην πολιτεία, ότι ναι, έχω δομές, προσπαθώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα, αλλά στην ουσία κατά την άποψή μας δεν αντιμετωπίζεται σωστά. Και γι' αυτό η γνώμη μας είναι και η άποψή μας η σταθερή διαχρονικά ότι στα Χανιά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δομές με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, με επαρκές προσωπικό επιστημονικό που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα εν τη γενέση του και στην πρακτική του εφαρμογή με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και τα μόνα ουσιαστικά αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου και το επαναλαμβάνω, είναι οι δομές των στεγνών προγραμμάτων που έχει το ΚΕΘΕΑ, που έχει το 18 άνω και, εν πάση περιπτώσει, καθιστούμε υπεύθυνους στους αρμόδιους της πολιτείας και τοπικά εδώ τους άρχοντες, τους τοπικούς άρχοντες και της περιφέρειας και του Δήμου, να σκύψουν στο πρόβλημα και να μην δημιουργούν στον πληθυσμό και στην κοινωνία μας την ψευδαίσθηση ότι κάτι κάνουν. Είναι μια αφορμή η σημερινή επέτειος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, να σκύψουν στο πρόβλημα και να αντιμετωπίσουν. Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει ανοιχτή επιστολή. Λέμε τις ευθύνες και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και το πρόβλημα του θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων που είναι επίκαιρο ως προς την πώλησή του και την παραχώρησή του, ότι ήδη έχουμε διαχρονικά από το 2003 ζητήσει περίπτερο για να δημιουργηθεί στεγνό πρόγραμμα και με τις παλινοδίες των αρμοδίων δεν έχει γίνει τίποτα στην ουσία. Και το επαναφέρουμε το θέμα γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα το στεγνό
στα Χανιά, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις και της πρόληψης και της θεραπείας και της απεξάρτησης. Μάλιστα. Κύριε Χαρκομιχελάκη, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να δώσουμε μία φορά ακόμα το μήνυμα που βγαίνει μέσα από την σημερινή και πάλι ημέρα. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί ο αγώνας των διαφόρων επιμέρους κινημάτων για την αντιμετώπιση κατά των ναρκωτικών, για να περάσει το μήνυμα ότι η ζωή δεν μπορεί να βιωθεί μέσα από τις διάφορες εξαρτήσεις, αλλά και ότι όλες αυτές αποτελούν παραπλανήσεις ουσιαστικά και τείνουν να απομακρύνουν ζωντανά κομμάτια του κοινωνικού ιστού από το κοινωνικό γίγνεσθε. Και επίσης ότι η πολιτεία φέρει τεράστιες ευθύνες απέναντι σε αυτό το πρόβλημα το οποίο διαρκώς διαγκώνεται. Θα μου επιτρέψετε πολύ επιγραμματικά να θίξω δύο ζητηματάκια τα οποία συζητιούνται πολύ και τα οποία βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια με ιδιαίτερη ένταση. Θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι πρώτα-πρώτα αποδεικνύεται και μέσα από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την τοξικοεξάρτηση έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση της κάναβης αποδεδειγμένα πλέον δεν είναι τόσο αθώα όσο την εμφάνιζαν στο παρελθόν. Δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες, απλώς διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος από τους χρήστες κάναβης καταφεύγουν πλέον σε προγράμματα απεξάρτησης, ενώ στο παρελθόν φαινόταν ότι πολλοί από αυτούς δεν έκαναν αυτό το βήμα. Όλο και περισσότερα άτομα, δηλαδή, τα οποία κάνουν χρήση κάναβης καταφεύγουν σε προβλήματα απεξάρτησης διότι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω επίσης είναι ότι επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι η χορήγηση υποκαταστάτων, αυτό είναι η υποκατάσταση που είπαμε και προηγουμένως, η χορήγηση υποκαταστάτων, δηλαδή μεθαδόνης ή βουπρενορφίνης, κρατά τους χρήστες που μπαίνουν σε τέτοια προγράμματα σε εξάρτηση, διότι αυτές οι δύο ουσίες είναι και αυτές οπιοειδείς και επομένως κρατάνε σε εξάρτηση τον χρήστη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και μία εκτροπή κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε αυτών των ουσιών που βγαίνουν από το κύκλωμα της νόμιμης χορήγησης μέσα στα κέντρα και μπαίνουν μέσα στις πιάτσες, μέσα στο εμπόριο και μάλιστα τις εμφανίζουν ως ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους δημόσιους οργανισμούς και άρα λοιπόν είναι καλύτερα ναρκωτικά από άλλα. Και τις πληρώνουν και πολύ ακριβά οι χρήστες αυτές τις ουσίες, δηλαδή τη μεθαδόνη και την βουπρενορφίνη. Σε χώρες λοιπόν όπου αυτές οι δύο ουσίες χρησιμοποιούνται μέσα σε προγράμματα υποκατάστασης εδώ και κάμποσο καιρό, κάμποσα χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, σήμερα αυτοί οι οποίοι έμπαιναν σε τέτοια προγράμματα ζητούν να απεξαρτηθούν διότι παραμένουν εξαρτημένοι με τον ίδιο τρόπο που είναι εξαρτημένοι οι χρήστες ηρωίνης αυτές καθεαυτής. Αυτά τα δύο πράγματα θα ήθελα να τονίσω σαν λεπτομέρειες, λοιπόν, σαν ιδιαίτερες πτυχές του όλου προβλήματος που έχουν να κάνουν όμως με την αντιμετώπιση του. Και να κλείσω λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τούτη τη στιγμή οι εργαζόμενοι στα προγράμματα τόσο του ΟΚΑΝΑ όσο και, και στα κέντρα πρόληψης συναντούν σημαντικότατα προβλήματα. Σε ορισμένες περιόδους μένουν απλήρωτοι επί μήνες ολόκληρους. Οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ έχουν διαμαρτυρηθεί από την πλευρά τους διότι η ασκούμενη πολιτική έχει σαν τάση να προσελκύει πολύ κόσμο στα προγράμματα αυτά χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και το προσωπικό και επομένως χρειάζεται να εισακουστούν αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ναρκωτικών μέσα από τις κατάλληλες δομές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Κύριε Παρασκάκη, μισό λεπτό. Πολύ σύντομο γιατί ναι, ναι. Όλοι με απλώς να δώσουμε μου. Και την πρακτική έτσι, πρόταση. Όσοι συνάνθρωποι μας έχουν πρόβλημα, θα πρέπει να αποτείνονται στο συμβουλευτικό σταθμό του ΚΕΘΕΑ, στο 87040 τηλέφωνο, για κάθε συμβουλευτική έτσι, διαδικασία και να δώσουν και την δυνατότητα να αποτανθούν στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, το οποίο το συμβουλευτικό σταθμός είναι στα Χανιά, Καραϊσκάκη 10, και συγγνώμη, Κάπα Σφακιανάκη 10 και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε ένα φόρτο από ξένους επισκέπτες και πάρα πολύ κόσμο στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και πάρα πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί ζητήματα και προβλήματα σχετικά με τους λεγόμενους κράχτες σε διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, είχαμε και κάποιες συλλήψεις τις τελευταίες ώρες από άνδρες του λιμεναρχείου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κεντρικό λιμενάρχη Χανίων, τον κύριο Διογέννη Δαριβιανάκη. Κύριε Λιμενάρχα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαρχάρη.
Κύριε Λιμενάρχα, βλέπουμε ότι είναι εντατική έλεγχη καθημερινά από άνδρες του λιμενικού σώματος, κυρίως στη ζώνη του ενετικού λιμένα των Χανίων, όπου κατά περιόδους και κυρίως στους θερινούς μήνες εμφανίζονται κρούσματα τόσο από τους λεγόμενους κράχτες, αλλά και κρούσματα παραεμπορίου. Ναι, στα πλαίσια των καθημερινών ελέγχων που γίνεται και όχι μόνο τη θερινή περίοδο, καθ' όλη την περίοδο, καθ' όλο το χρόνο, έτσι και χθες το απόγευμα, στα πλαίσια των αστυνομικών ελέγχων, έγιναν τρεις συλλήψεις για κράχτες στο λιμάνι, σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθερα μετά από εντολή της εισαγγελέας. Κάνιον υπηρεσία μας συνεχίζει τους ελέγχους για όλο το χρονικό διάστημα. Αυτό θέλω να είναι σαφές, δεν είναι μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο. Απλώς είναι πιο επιβαρημένη η κατάσταση, θα λέγαμε ουσιαστικά, κύριε Λιμενάρχα, λόγω του κόσμου που έχουμε. Ναι. Την τουριστική κίνηση που υπάρχει είναι αυξημένη. Κύριε Λιμενάρχα, τελευταίο, όσον αφορά έχουμε κρούσματα με παραεμπόριο, μικροπολιτές και ό,τι άλλο έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρούς. Μέσα στο λιμάνι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο οξύ το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά που εντοπίζονται και ελέγχονται από την υπηρεσία μας, αλλά πολύ μεμονωμένα περιστατικά. Θα θέλετε τέλος να κάνετε μια σύσταση, συμβουλή, οδηγία προς τους καταστηματάρχες προκειμένου να αποφεύγουμε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις όπως ήταν αυτή η προχθεσινή με τη σύλληψη των τριών ατόμων? Που δεν είναι η πρώτη βέβαια. Τους έχουμε ενημερώσει και κατηδίαν τον καθένα και πάλι μέσα της εκπομπής να τους παρακαλέσουμε, γιατί είναι δύσκολη η θέση μας να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι δυσφήμιση για τον τουρισμό. Δυσφήμιση. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο να παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνουν, έχουν συμμορφωθεί, τα κρούσματα είναι μεμονωμένα, αλλά εμείς θα συνεχίζουμε τους ελέγχους, θα συνεχίζουμε την πάταξή τους με όλη την ένταση που μας επιτρέπουν οι υπηρεσιακές μας ανάγκες. Κύριε Μινέχα, να σας ευχαριστώ και να ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλή σήμερα. Λοιπόν, αυτά και από τον Λιμενάρχη Χανίων, τον κύριο Διογέννη Δερυβιανέκη, όσον αφορά τις τρεις συνολικά συλλήψεις που είχαμε για τους λεγόμενους κράχτες στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, αλλά και την πάταξη του παραεμπορίου στο συγκεκριμένο χώρο και τους συνεχείς εντατικούς ελέγχους από το λιμενικό σώμα. Πάμε γρήγορα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα από τον Αθηναϊκό Τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία. Εμπλοκή για τους μισθούς στρατιωτικών, πυροσβεστών, λιμενικών και αστυνομικών. Τα νέα ψάχνουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για δικαστικούς και ενστόλους. Έθνος, Βατερλό για τους μαθητές πρώτης λυκείου. Ελευθεροτυπία ξεπουλάνε και τις Θερμοπύλες. Ελεύθερος τύπος, μπάχαλο στην πρώτη λυκείου με την Τράπεζα Θεμάτων. Εστία, τίποτε θετικό κατά τον κύριο Τσίπρα. Εσπρέσο, όλαλα. Εφημερίδα των συντακτών, μικρή ΔΕΗ, μεγάλη κάψα. Και ολοκληρώνουμε με την καθημερινή εργασία σε άλλο κλάδο και άλλη πόλη. 9 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή σας πρωινή ενημέρωση από την τηλεόραση Κίδων. Ευχές για μια όμορφη μέρα, ραντεβού αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.